Η Λίντσε και ο Μπεν είναι ένα από τα πολλά ζευγάρια που βίωσαν την πρόωρη γέννηση του μωρού τους. Ο μικρός Γουάρντ ήρθε στη ζωή 3,5 μήνες νωρίτερα και το βάρος του δεν ξεπερνούσε τα 680 γραμμάρια. Οι πρώτες λέξεις των γιατρών παγώνουν τα όνειρα του ζευγαριού. Δεν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Και ακόμη, αν θα τα καταφέρει, το μέλλον του θα είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς, τα επίπεδα του αίματος στον εγκέφαλό του ήταν τόσο χαμηλά σε ποσοστό επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή. Φόβος, αγωνία, απογοήτευση και τύψεις πλημμυρίζουν τους γονείς του Γουάρντ που βλέπουν τον καρπό της αγάπης τους να παλεύει με τη ζωή, μετατρέποντας την πιο ευχάριστη στιγμή τους σε έναν εφιάλτη. Ο μπαμπάς του Μπεν, σκηνοθέτης και φωτογράφος, θέλοντας να κρατήσει αυτή την ανάμνηση ζωντανή, άρχισε να καταγράφει με την προσωπική του κάμερα κάθε στιγμή της ζωής του μονάκριβου γιού του. Έτσι μόνο θα μπορούσε να τον έχει κοντά του και να τον βλέπει ακόμη και όταν γυρνούσε σπίτι. Μην μπορώντας να πάρουν το μωρό στην αγκαλιά τους για να του προσφέρουν τη δύναμη της αγάπης τους, προσεύχονται μονάχα σε ένα θαύμα. Ακούν με δυσπιστία τα λόγια των γιατρών, λες και ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι ο μικρός θα τα καταφέρει και θα βγει νικητής στη ζωή. Οι εβδομάδες περνούσαν και ο μικρός άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μερικά γραμμάρια, μέχρι που έφτασε τους 2,5 μήνες ζωής και οι γονείς του μπόρεσαν να τον αγκαλιάσουν για πρώτη φορά. Ήταν ακόμη νωρίς όμως για να ελπίζουν. Ο μικρός δεν είχε ξεφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα του Γουάρντ δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλευρό του. Πίσω από το ψυχρό τζάμι της θερμοκοιτίδας μονολογεί λόγια αγάπης και τρυφερότητας. Νανουρίσματα που μόνο μία μάνα που δεν έχει αγκαλιάσει το μωρό της ξέρει να σιγοτραγουδά. Ο μικρός πέρασε 107 ολόκληρες μέρες μέσα στην εντατική, προσφέροντας άλλοτε χαμόγελα και άλλοτε δάκρυα αγάπη στους γονείς του. Το μήνυμα της ζωής όμως, το μικρό πλασματάκι το είχε δώσει από τα πρώτα δευτερόλεπτα που ήρθε στον κόσμο, όταν με το πρώτο του κλάμα άνοιξε τα ματάκια του και έστρεψε το κεφάλι του προς τη μητέρα του. Μια δυνατή στιγμή που έδωσε κουράγιο και δύναμη στους γονείς για να συνεχίσουν όλοι μαζί τον δύσκολο αγώνα. Η ιστορία του μικρού Γουάρντ είχε αίσιο τέλος και δημιούργησε παγκόσμια συγκίνηση, καθώς οι εικόνες που παρακολουθείτε έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου. Ο μπαμπάς του Μπεν έφτιαξε αυτό το βίντεο με τον πρώτο χρόνο ζωής του μωρού τους ως δώρο έκπληξη στην αγαπημένη του γυναίκα για τα 32 γενέθλιά της, για να θυμίσει τόσο σε εκείνη όσο και σε όλους εμάς ότι θαύματα γίνονται, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσω τον Άρη τον Λιαπάτη που έφτιαξε το βίντεο και τη φίλη μου που μου το έστειλε. Όπως είδατε, πολύ συγκινητικές στιγμές. Εγώ αντίκρισα τέτοια μωράκια στην εντατική μονάδα που επισκέφθηκα, που ζύγιζαν μόλις γραμμάρια και πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορούν να ζήσουν κανονικά και όμως με τη βοήθεια των γιατρών, των μεών που τα φροντίζουν, και την αγάπη των γονιών, γιατί κακά τα ψέματα και το ψυχολογικό κομμάτι νομίζω και τα μωρά το νιώθουν, μια χαρά καταλαβαίνουν.